Η μάχη για την αποτροπή της κατασκευής διοδίων στην περιοχή πάνω από την Άσπρη Άμμο κερδίθηκε και επίσημα από τον Δήμο Καβάλας με απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή. Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αναφορικά με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δικαιώνεται η δημοφέλεια και κατ' επέκταση ο Δήμος Καβάλας. Βγήκε η απόφαση δικαστική, η δημοφέλεια κερδίζει την Εχνατία ΑΕ. Επάνω που κάναμε δικαστήριο για τα διόδια. Πότε βγήκε η απόφαση? Σήμερα. Α, γιατί είναι καινούργιο, κερδίσαμε, δεν το ξέραμε. Θα βγάλουμε δελτίο τύπου. Ναι. Κερδίσαμε το δικαστήριο. Το κατακυρώνει υπέρ της δημοφέλεια το χώρο που πήγαν να κάνουν τα διόδια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, συντρέχει επίγουσα περίπτωση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων συνισταμένη στον τερματισμό των εργασιών στην επίδικη περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί δυσχερώς αναστρέψιμη κατάσταση, εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού διοδίων, δεδομένου ότι η επίδικη έκταση έχει χαρακτηριστεί ως δάσος και καταφύγιο άγριων ζώων. Δικαίωση της δημοφέλεια και επομένως του Δήμου Καβάλας όσον αφορά την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο γνωστό σημείο του κόμβου της Άσπρη Άμμο, διότι δημοσιεύθηκε η παριθμόν 380/18 απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Καβάλας, που δικαιώνει πλήρως τη δημοφέλεια για όλους τους ισχυρισμούς. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη έκταση, στην οποία πήγε να αποπειράθηκε να κάνει κάποια έργα η Εγνατία Οδός, είναι μέσα στην έκταση της δημοφέλεια και απορρίφθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί της συγκεκριμένης εταιρείας και επομένως απαγορεύεται από εδώ και πέρα. Ήδη μάλλον είχε απαγορευτεί με προσωρινή διαταγή και ήδη τώρα που δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας, απαγορεύεται η συνέχιση των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο για την κατασκευή των διοδίων. Πιθανολογείται ότι τα έργα για την κατασκευή διοδίων κατασκευάζονται μέσα σε έκταση που είναι ιδιοκτησία της δημοφέλειας. Γίνεται γνωστό πως η δημοφέλεια επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ιδίως της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρώτερα κατάσταση, καθώς και της έγκαιρης εισαγωγής αποζημίωσης.